Πάμε στα, να πάμε στα δικά μας, να πάμε σε ροή ζωντανών συνδέσεων. Η κριτική της Νέας Σμύρνης τώρα. Έχουμε δημιουργήσει μια επικοινωνία και έτσι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Βρέθηκαν στην Ιορδανία. Και βρέθηκαν στη Ιορδανία στο πλαίσιο διεθνούς, Εύη. Της 14ης διεθνούς φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών της Ιορδανίας. Εκεί ακούστηκαν οι παραδοσιακές κριτικές μελωδίες, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, στο απόσπασμα εδώ. Ναι. Ήταν και Έλληνες εκεί, από ό,τι διαβάσαμε, και τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η κριτική χορή στην Ιορδανία. Εντάξει, είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στην Ιορδανία. Μάλιστα, δέχτηκε ο Σύλλογος μία πρόσκληση προκειμένου να συμμετέχει. Είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου στην αρχαία πόλη, στην Πέτρα, αν το λέω σωστά, στην Πέτρα της Ιορδανίας. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί οι κριτικοί και σίγουρα έδωσαν το δικό τους παλμό και τον δικό τους τόνο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Τσούμο, είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης. Και τον κύριο Περαθωράκη Νικήτα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί με τον κύριο Τσούμο. Μάλιστα, να τους καλησπερίσουμε και τους δύο. Καλησπέρα σε όλη την καλή παρέα, σε εσάς κύριε Παθηγιωτόπουλε, την κυρία Στανού, την κυρία Χαρακιανάκη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με εσάς ξεκινάμε σήμερα. Η εικόνα βέβαια και το βίντεο που μεταφέραμε στους τηλεθεατές μας προκαλεί δέος. Προκαλεί δέος και για τον τόπο στον οποίο βρεθήκατε από τη μία, αλλά και για τον παλμό, τη ζωντάνια και τη λεβεδιά που περάσατε από την άλλη. Να τα πάρουμε λίγο και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πώς βρεθήκατε εκεί? Ναι, καταρχήν να καλησπέρισω τους πάντες και τους τηλεθεατές και να πω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης με τον κύριο Περαθωράκη και τον Νικήτα. Και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα για να πω το έργο μας. Κληθήκαμε για την Ιορδανία, κληθήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιορδανίας για το 14ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών της Ράμφα. Και η έναρξη πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ήρδη, που δώσαμε δύο παραστάσεις στους βασιλικούς κήπους, ενώ η λήξη έγινε στην αρχαία πόλη Πέτρα, αυτό που βλέπετε στο βίντεο, ένα από τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Τώρα, αν θέλετε, σας πω και κάποιες έτσι στιγμές που ζήσαμε εκεί πέρα στην Ιορδανία. Μπορώ ευχαριστώ. Βέβαια, να ξεκινήσουμε λίγο. Πώς νιώσατε, πώς σας υποδέχθηκαν, χορέψατε κιόλας και πώς ήταν η υποδοχή γενικότερη? Πριν φύγουμε, είναι καταρχήν πολύ φιλόξενος λαός και πολύ φιλικοί προς τους Έλληνες. Μας έχουν πραγματικά σαν αδέρφια. Εμείς πριν φύγουμε, ήρθαμε σε επαφή με ένα πλέον πολύ καλό φίλο, τον Μαχμούντ Αλκάντη, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός που συνεργάζεται σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Αμάν, ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική στην Ελλάδα και έχει κάνει μεταπτυχιακό. Μιλάει άπτιστα ελληνικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, έχοντας υπερβολική αγάπη για την Ελλάδα, μας ξενάγησε σε αρχαιολογικούς χώρους όπως την Δεκάπολη, η Γέρασα, που φτιάχτηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο. Η Γέρασα, μάλιστα, είναι στο παρελθόν τόπος κατοικίας των συνταξιούχων του στρατού του Μέγα Αλεξάνδρου. Εκεί στην Ιορδανία παραμείναμε από 19 έως 26 Σεπτεμβρίου και όπως ήταν φυσικό, κοιτήκαμε και τις υπέροχες γεύσεις των Ιορδανικών φαγητών και των γλυκών, το μάνστα που είναι κάτι σαν το δικό μας το πιλάτι του γάμου και το κανάφ, ένα επίπαφο γλυκό με μια φαρατηριά και φύλλο κατραήφιο πάνω. Μείναμε όλοι εντυπωσιασμένοι, η αλήθεια είναι. Επίσης αξιοσημείωτο βέβαια για το φεστιβάλ και συγκινητικό είναι ότι κατά την εμφάνιση του χορευτικού στην έναρξη του φεστιβάλ, λίγο κόσμο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, φωνάζοντα στα ελληνικά «Ζήτω η Ελλάδα». Αυτό βοήθησε ο φίλος ο Μαχμούντ, ο οποίος σε ενημέρωσε τι σημαίνει το «Ζήτω η Ελλάδα». Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Περαθωράκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, Βιβί, καλησπέρα σήμερα. Καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο δύο λόγια. Πώς αισθανθήκατε που ταξιδέψατε σε αυτή την περιοχή και μεταφέρατε την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας εκεί στους ντόπιους? Ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Να τονίσω εδώ ότι είχαμε και επιστολή από το Υπουργείο Τουρισμού για τους φίλους Ιορδανούς. Το οποίο δεν παραδώσαμε. Μια φιλική επιστολή, που νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Για τις δραστηριότητες, για τους χορούς εκτός Ελλάδος,
Έχουμε βρεθεί στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Πολωνία. Έχουμε πάρει τον αέρα τώρα και μπορούμε να έχουμε ρίξει έξω λιγάκι. Μπορούμε να έχουμε μια παρουσία καλή. Στη Νέα Σμύρνη είμαστε ένα ζωντανό εκεί. Και θα είναι εγωιστικό, αλλά δεν έχω δυσκολία να το πω. Είμαστε στην ίδια αναφορά πολιτιστικού συλλόγου. Προσπαθούμε ήδη έθιμα παραδόσεις να τα μεταλαμπαδέψουμε και στους επόμενους. Έχουμε πάρα πολλούς που ακολουθούν τις δραστηριότητες μας και τους ευχαριστούμε. Ο Δήμος στέκεται μαζί μας όπως και σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι αυτή η εξωστρέφεια, κύριε Περαθωράκη, αυτή η εξωστρέφεια που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους να βγει προς τα έξω ο πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα της Κρήτης, να έρθουμε σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, την ώρα ωστόσο που θα πρέπει να υπάρξει και στήριξη από το κεντρικό κράτος σε αυτή την προσπάθεια και σε εσάς τους ίδιους που καταβάλλετε αυτές τις προσπάθειες. Να αναφέρω τώρα ότι εμείς μπορεί να είμαστε και μόνοι που το κάναμε, επανεκδώσαμε ένα βιβλίο του 1923 το Εθνικό Κίνημα Θείου και Μητυλήνης του Κώστα Θάνατο, και εδώ αναφέρει ότι είναι από την επανήγωση από το αρχείο της Ενός Κρητών. Δεν ασχολούμαστε δε μόνο με χωρίς και τέτοια παραδέχομαι, να προσφέρουμε περισσότερα. Νομίζω ήταν μια κίνηση καλή από όλους αγκαλιάστηκε και όλοι οι συγχαρητήρια μας δώσανε. Μάλιστα. Σας δίνουμε και εμείς συγχαρητήρια. Θέλω λίγο να στείλετε ένα μήνυμα, κύριε Τσούμο, να ξεκινήσω μέσα σε ένα μήνυμα εδώ στους κριτικούς μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Στους κριτικούς παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι εμείς που είμαστε εκτός Κρήτης κρατάμε ψηλά τη σημαία της Κρήτης πραγματικά για να νιώθουν υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας, για εμάς που βρισκόμαστε εκτός Κρήτης, όπως νιώθουμε και εμείς υπερήφανοι για την Κρήτη μας. Κύριε Περαθωράκη. Να πούμε ένα ποτηράκι στη διά σας όλων. Ακριβώς, επιτρέπετε. 6 και 4 είναι, ένα μόνο, δεν πειράζει. Στην υγειά σας. Ακριβώς, εκεί στο σπίτι μένετε. Να αναφέρω κάτι τελευταίο, βέβαια, το οποίο είναι ιδιαίτερα θυμητικό και συγκινητικό. Πραγματικά είναι, δεν μπορείτε να καταλάβετε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων όταν επισκεφτήκανε την Πέτρα και αντικρίσανε κριτικό χορευτικό να χορεύει κριτικούς χορούς εκεί και να ακούσουν οι κριτικούς σκοπούς. Όπως επίσης και ότι το σχόλιο του Υπουργού Πολιτισμού, διαστόματος των διοργανωτών, ήταν ότι ήταν εντυπωσιασμένος από την ποικιλομορφία των σχημάτων και τις συχνές εναλλαγές των χωρών που έχουν οι κριτικοί χωροί γενικότερα. Αυτό έλειπε να μην δήλωνε εντυπωσιασμένος. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, θα τα ξαναπούμε το μόνο σίγουρο. Εμείς και να ευχαριστήσουμε και τους δασκάλους μας, τον Στέφανο τον Τούλα και την Κυριακή τη Λαγουδάκη. Λοιπόν, να είστε καλά, δική μας η χαρά και δική μας η τιμή και η υποχρέωσή μας που τα λέμε. Να είστε καλά.